Λίγο πριν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ενώ προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων από τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αλλαγές στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η Δήμητρα Βουρδόγλου στην πρωτοβάθμια και η Ελένη Πλακωτή στη δευτεροβάθμια είναι οι δύο γυναίκες που αναλαμβάνουν προσωρινά καθήκοντα διευθυντριών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης του Εύρου. Ο απερχόμενος προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τέργιος Αποστολακούδης, επιστρέφει στο δεύτερο ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να διακόψει τη θητεία μας και να τοποθετήσει προσωρινούς διευθυντές για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει την 31η Αυγούστου του 2021, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες κρίσεις και επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνεται όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους διοικητικούς, όλες τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι είχαμε μια άριστη συνεργασία επικοδομητική με όλους και να ευχηθώ στη νέα διευθύντρια υγεία, δύναμη, παραγωγικό και δημιουργικό έργο. Τοπικά εκκρεμούν ακόμα οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, καθώς είναι μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης των δύο νεοιδρυθέντων σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα του 6ου Γυμνασίου και του 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες εδώ σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κυρίως με τα νεοιδρυθέντα σχολεία. Ελπίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτά θα έχουν ξεκαθαριστεί και θα έχουν τελειώσει, για να μην αγωνιούν και οι μαθητές και οι γονείς τι θα συμβεί το Σεπτέμβριο. Γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη λόγω και της πανδημίας, η οποία δείχνει να επανακάμπτει δρυμύτερη και νομίζω ότι αυτό θα δυσκολέψει γενικότερα τη λειτουργία όλων μας, αλλά και ειδικότερα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Πάντως, οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα των σχολικών μονάδων στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Παρότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου, διαβάζω και εγώ και ακούω από τους ειδικούς ότι εάν τα δεδομένα τα επιδημιολογικά δεν είναι αυτά που εκείνοι θέλουν, μπορεί και αυτό να τροποποιηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι η υπόθεση του Υπουργείου Παιδείας. Θα υπάρξουν έγκαιρα, θέλω να πιστεύω, οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει ένα προηγούμενο από την προηγούμενη σχολική χρονιά, το Μάιο, πώς λειτουργήσαν τότε οι σχολικές μονάδες. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι συγκεκριμένο και με βάση την εμπειρία εκείνη μπορούμε να προγραμματίσουμε και για την επόμενη σχολική περίοδο. Να σημειωθεί πως οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Αυγούστου, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα.